Ρίτα μου, μεγάλη μου αγάπη. Και Σταύρος Μουρής, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο. Ρίτα μου, πόσοι οι άντρες έχουν πει εσένα σ' αγαπώ? Πες. Πολύ, πολλοί άντρες. Και εσύ τους πίστεψες ή όχι? Όχι, όχι όλους. Πόσους πίστεψες? Εσύ το έχεις πει πολλές φορές το σ' αγαπώ? Όχι. Είναι δύσκολη υπόθεση το σ' αγαπώ. Πολύ δύσκολο να το πεις. Ε? Αλλά τι καθόμαστε και τα λέμε εδώ πέρα, δεν πάμε από εκεί να τα πούμε, να καθίσουμε στο γραφείο μας, στην πολυθρόνα μας. Τον αγαπάω τον κόσμο. Έλα, πάμε λοιπόν, πάμε να τα πούμε όλα. Έλα, Ρίτα μου. Έλα, γλυκιά μου, έλα να καθίσεις. Θα έρθει το χώρο που θα βλέπεις. Πάρα πολύ ωραία. Έλα να σε βάλω να καθίσεις. Πάρα πολύ ωραία. Ιδιμούσε και μεγάλη γυναίκα. Κάθισε, Ρίτα. Ρίτα, μαζεύεται να ζήσεις και πού. Μεγάλη γυναίκα. Εγώ δεν το είπα μεγάλη, δεν το είπα. Θα την πει, με μεγάλη αγάπη που σου έχω βρει. Μεγάλη καρδιά είσαι. Μπράβο. Μεγάλη καρδιά και αναρωτιέμαι ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να κερδίσει ένας άντρας την καρδιά της Ρίτας, της μεγάλης Ρίτας. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος? Καλύτερος τρόπος. Για να σε κερδίσω εγώ, άμα θέλω, ας πούμε. Όπως μου φέρθηκε τώρα. Τι, έτσι να μου ρίχνεις ξύλο, δηλαδή. Βεβαίως. Να σταχώνω κατευθείαν όλα, να σε βρίσω. Πρέπει αυτός ο άντρας όμως, μισό λεπτό τώρα για να δούμε δηλαδή. Πρέπει αυτός ο άντρας να είναι οπωσδήποτε μικρότερος ή εντάξει. Ω, μικρότερος βέβαια. Πάντα μικρότερος. Πάντα μικρότερος. Γιατί έτσι? Μα δεν μ' αρέσουν οι μεγάλοι εμένα. Γιατί δεν μου αρέσουν. Σε μάνα να πω. Δεν είχες, δεν μπορεί. Η γάμη σου ήταν με μεγαλύτερους άντρες από σένα. Όχι, μικρότεροι. Και οι δύο? Όχι, ο ένας ήταν μεγαλύτερος από μένα, ο πρώτος. Μεγαλύτερος, γι' αυτό και τον χώρισες αμέσως. Ναι. Από τον χώρισες. Να σου πω, γενικά έχουν συζητηθεί πάρα πολύ και έχουν ακουστεί πάρα πολύ τα ερωτικά σου. Α, ναι. Και η μεγάλη σου αγάπη στους μικρότερους άντρες και γενικά ότι είσαι και άστατη πολύ. Άστατη καθόλου, όχι, δεν είμαι άστατη καθόλου. Δεν είσαι? Όχι, αγόρι μου. Ποιος είπε αυτό το πράγμα? Εγώ διαβάζω περιοδικά. Α, διαβάζεις? Τίποτα δεν είσαι. Άντε καλέ. Τι, δεν πιστεύεις ότι διαβάζω? Εγώ ξέρω να πω ότι ό,τι λέμε στην τηλεόραση είναι αλήθεια. Ό,τι γράφουνε λέμε ψέματα. Όλα ψέματα. Ψέματα. Τι έχεις περάσει, λέει το παιδί. Ασχολούνται πολύ όμως μαζί σου. Είναι σημαντικό. Καλύτερα, καλύτερα. Είναι σημαντικό, κάτι σημαίνει αυτό. Καλύτερα. Άλλοι πηγαίνουν και τα δίνουν μόνοι τους στη δημοσιότητα. Όχι, εγώ τι να δώσω. Τι γίνεται, δεν σε βλέπω άνετη. Δεν μου έχεις χαλαρώσει. Έχεις τι τρακ. Λες τώρα, ναι. Λέγε, έχεις τρακ με μένα. Είναι δυνατόν με μένα γιατί. Με μένα γιατί να έχεις τρακ με Ρίτα. Η Ρίτα μου, μεγάλη μου η Ρίτα, η αγάπη. Μεγάλη μου αγάπη. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, το ξέρεις. Και εγώ σ' αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σε ρωτήσω εγώ πολλά πράγματα που θέλω να σε ρωτήσω. Γιατί εδώ πέρα ξέρεις, ερχόμαστε και τα λέμε και όλα. Και τα λέμε όλα κύμα, κατευθείαν. Mm. Και σε όποιον αρέσουμε. Για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Δεν θα μπορέσουμε, βέβαια. Λοιπόν, με παντρεμένο θα τα έρθει ποτέ, μια και μιλάμε για τους άντρες. Ποτέ, ποτέ στη ζωή μου. Γιατί? Μα δεν μου αρέσουν οι παντρεμένοι. Ούτε αρβωνιασμένοι, ούτε μπερδεμένοι. Ελεύθερος να είναι. Πάντως, εσύ είσαι στο τραγούδι πόσα χρόνια τώρα? 5 χρόνια. 15. Πόσα χρόνια, είσαι πολλά χρόνια στο τραγούδι. Μπορείς να μου συγκρίνεις ίσως παλιά τι γινόταν με τώρα. Νομίζω ότι παλιά ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα καθιερωθείς. Σήμερα βλέπεις ένα σωρό νέους τραγουδιστές, οι οποίοι βγαίνουν έτσι κατευθείαν, βγάζουν ένα δίσκο. Μη μου ανοίξεις το στόμα, βρε εγώ. Όχι, θα το ανοίξω. Δηλαδή, γιατί ήρθα εδώ πέρα τώρα για να πούμε μόνο δεν τραγούδια. Δεν θέλω να μιλήσω. Όχι, να μιλήσεις. Να μιλήσεις και να τα πούμε. Δεν μ' αρέσει. Χωρίς να θίξουμε κανέναν και χωρίς να μιλήσουμε με ονόματα. Ακούω πράγματα που δεν μου αρέσουν στην τηλεόραση από τις κοπέλες αυτές τις καινούργιες. Έχουν και πάρα πολλές και καινούργιες. Πάρα πολλές και είναι ντροπή να μιλάνε. Mm-hmm. Ιεροσιλία. Ιεροσιλία τι πράγμα? Που δεν αναφέρουν άλλους τραγουδιστές ότι αυτοί είναι πρώτοι. Πού είναι πρώτοι? Με δύο δίσκοι και με ένα δίσκο? Με ένα δίσκο ο άλλος ζητάει αφίσα σε μαγαζί. Αμέ. Και εσύ βγαίνεις αφίσα, κοινή αφίσα μαζί με τον Γιάννη Βασιλείου τώρα, έτσι. Στο μαγαζί που δουλεύετε μαζί, δεν είσαστε? Μαζί με τον, ναι. Μαζί με τον Γιάννη Βασιλείου που? Στο ABC. Στο ABC, να την κάνουμε και τη διαφήμιση μαζί, Ρίτα μου. Έτσι, Ρίτα μου. Στο ABC είναι, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, είσαι μαζί λοιπόν με τον Γιάννη Βασιλείου. Ναι. Έχεις βγει στην αφίσα μαζί με τον Γιάννη. Ναι. Εσύ είσαι τόσα χρόνια στο τραγούδι, είσαι η μεγάλη Ρίτα, είναι γνωστό αυτό. Ο Γιάννης είναι λιγότερα χρόνια, έχει κάνει άλλη καριέρα. Δεν λέμε ότι δεν είναι καλή η καριέρα, ας πούμε, του Γιάννη. Πες μου, εσύ, μην με αφήνεις και μιλάω εγώ. Πες μου. Σε ακούω. Είσαι μαζί στην ίδια αφίσα. Ναι. Και σου λέω τώρα ότι βγαίνει, ας πούμε, ο Βαλάντης παράδειγμα, το λέω εγώ, στο Ποσειδόνιο και έχει μόνο στο αφίσα. Και έχει πρώτο δίσκο. Και στο λέω εγώ που εγώ το παρουσίασα και πρώτο στην εκπομπή την πέρσι το καλοκαίρι. Και το παιδί πήγε μια χαρά και το πιστεύω, έχει φωνή. Αλλά με ένα δίσκο αυτός είναι μόνος του στην αφίσα. Εσύ η μεγάλη Ρίτα που δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα και είσαι μαζί με τον Γιάννη.
Αχ, και καθόλου να με βάλουν στην αφίσα, μόνο το όνομά μου να βάλουν, τελείωσε. Τι έγινε. Έτσι είναι. Δεν παίζουν όλα αυτά στη δουλειά σου, να πεις. Όχι καθόλου, για μένα καθόλου. Θες να πεις ότι δεν διεκδικούσες πράγματα όταν έκανες αυτή τη δουλειά, από πάντα τα παλιά χρόνια, ας πούμε. Δεν ήθελες τη Μαρκίζα, δεν έπαιζες το παιχνίδι της Μαρκίζας. Κύριε Θεμάκη μου, σου μιλάω ειλικρινά ότι νομίζω ότι ο καλλιτέχνης την αξία του τη δείχνει μέσα στο μαγαζί. Mm-hmm. Τι Μαρκίζες και τι σαχλαμάρες μιλάνε. Δηλαδή? Η αξία του μέσα φαίνεται του καλλιτέχνη. Από την αφίσα να τον καταλάβουν ότι είναι μεγάλο. Αλλά παίζει ρόλο να ξέρεις, να βλέπεις, να βγαίνεις, να μπαίνεις στο μαγαζί και να βλέπεις την αφίσα σου, ας πούμε. Πω. Άλλο πράγμα δεν είναι. Πω. Και καθόλου να με βάλουν δεν με νοιάζει. Αλήθεια, άλλο βαλίτα. Στα παιδιά μου. Δηλαδή. Στα παιδιά μου, μέχρι που είπα, κατεβάστε με κάτω από εκεί και βάλτε μόνο το όνομά μου. Αυτό γιατί έγινε. Είχες κόντρες. Κάποιες φασαρίες τα είχες. Κοίταξε να δεις. Όχι κόντρα, δεν είχα με τον Βασιλείο γιατί. Όχι, δεν μιλάω για τον Γιάννη, μιλάω. Πραγματικά με τον Γιάννη είμαστε πάρα πολύ φίλοι και τον αγαπώ. Είναι καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Και πάρα πολύ καλό συνεργάτη. Mm-hmm. Εσύ τον αγαπά. Mm-hmm. Εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι εκείνο αγαπά. Το ξέρει. Το ξέρει. Μου το είπε, μου λέει να του πει ότι τον αγαπάω πάρα πολύ. Κι άλλα σου είπα, αλλά δεν τα λες τώρα στον αέρα εσύ. Καλά, δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, να ακουστούν τι θέλεις. Πιστεύεις ότι από αυτά όλα τα νέα παιδιά που έχουν βγει, υπάρχουν κάποιοι που ξεχωρίζεις, ας πούμε να πεις ότι αυτός Μάικ είναι καινούριος και είναι καλός, ή τραγουδίστρια? Όλες είναι μια μάζα. Μια μάζα. Όλες μαζί. Η ίδια φωνή όλες. Εγώ δεν καταλαβαίνω φωνή. Κάτι, δεν ξεχωρίζεις, πούμε. Παράδειγμα, την Εύη Σάρη δεν ξεχωρίζεις που είχα και προχθές στην εκπομπή. Όχι. Τι. Αυτή. Να μάθει να μιλάει. Αυτό γιατί μου το λες. Έτσι, μπράβο, ξέρεις. Να φέρετε πιο ωραία και δεν κάνει. Γιατί είπαμε το καλάμι γίνεται και ντουφέκι. Και το ντουφέκι. Μπαίνει στον ποπό και τελείωσε. Γι' αυτό μου αρέσει, γιατί είσαι αυθεντική. Ντροπή, ντροπή. Μιλάς για, να πούμε στους τηλεθεατές για πιο συγκεκριμένο πράγμα. Ναι. Τι σε ενοχλεί, ας πούμε, στις νέες τραγουδίστρες, στους νέους τραγουδιστές. Γιατί σταρίζει, γιατί με τη γυναίκα έχουμε κάποια... Θα είσαι συμπαθής, πολύ. Κοίταξε να δεις, όχι δεν τη συμπαθώ την κοπέλα, δεν έχουμε τίποτε με την κοπέλα. Αλλά να μην την αναφέρει προχθές, να πει ότι δουλεύει στο τάδε μαγαζί και στανίσει. Ναι. Που τουλάχιστον... Δεν έξω, τουλάχιστον η Στανίση έχει δουλέψει και με μεγάλα ονόματα. Mm-hmm. Έτσι, Μάκη μου. Μιλάς δηλαδή ότι θεωρείς ότι κάποιοι μικροί καλλιτέχνες δεν αναγνωρίζουν την αξία σε κάποιους άλλους. Όχι, δεν αναγνωρίζουν, ναι. Όπως και η Εύη Σαρία, το λέω. Εντάξει, η Εύη έτυχε και την είδαμε προηγουμένως. Υπάρχουν άλλες τραγουδίστριες νέες. Υπάρχει η Σαμπρίνα. πάλι γελάς. Ωραία, καλές είναι αυτές, εντάξει. Ξέρεις ότι συμπαθώ πάρα πολύ την Άννα Μαρία και τη Φαρμάκη. Την Άννα Μαρία Λογοθέτη. Ναι. Γιατί συμπαθείς την Άννα Μαρία Λογοθέτη, θεωρείς ότι έχει φωνή? Δεν ξέρω, εμένα μ' αρέσει. Είναι αυτό που είναι, ίσως. Επειδή είναι αυθεντική η Άννα Μαρία. Ναι, ναι. Εμένα μ' αρέσει πάντως. Και η Χριστίνα Φαρμάκη. Πάρα πολύ. Η Χριστίνα Φαρμάκη γιατί σ' αρέσει? Είναι ωραία κοπέλα, ωραία τραγουδάει. Πάρα πολύ. Έχει ήθος. Και μπράβο της. Mm-hmm. Μόνο και εκείνη κάπου μαλώνει λέει με τις ταμπέλες και δεν μ' αρέσει. Όχι μωρέ, λόγια είναι, άκουσε με εμένα. Ναι, λόγια. Έτσι λένε συνέχεια, έτσι λένε συνέχεια, έτσι γράφουν συνέχεια, όπως γράφουν συνέχεια για σένα, ότι είσαι τσακωμένη με την Κατερίνα Στανίση. Εγώ είμαι. Είμαστε τσακωμένες εμείς. Πάλι για τη Στανίση μου μιλάς. Όχι, να μην μιλήσουμε. Σε αυτό έχεις δίκιο. Άστη, γυναίκα, σε αυτό είμαι εγώ out. Γιατί πραγματικά πηγαίνεις όλες τις εκπομπές και μιλάς για αυτό το πράγμα. Και όλοι προσπαθούν να μάθουν αυτό. Σε αυτή την εκπομπή λοιπόν δεν θα μιλήσουμε για πράγματα που μιλάς αλλού, Βρελίτα. Ο χώρος έχει αλλάξει από παλιά. Έχει αλλάξει πάρα πολύ, βέβαια. Γιατί τότε πραγματικά, δηλαδή ο κόσμος, εμείς γινόμασταν όλοι μια παρέα. Uh-huh. Τραγουδούσαν μαζί μας, γελούσαμε. Τώρα είναι μαζεμένο. Όλος ο κόσμος, δεν ξέρω γιατί. Νιώθεις, μιλάς για τον κόσμο μόνο που έρχεται στο μαγαζί, μιλάς για τους συναδέλφους σου, γιατί πράγμα μιλάς. Δηλαδή, μιλάω στο μαγαζί, έτσι. Ναι. Έρχομαι εγώ στο μαγαζί και διασκεδάζω με την παρέα μου. Ναι. Νιώθεις ότι τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα, κάθεσαι στο τραπέζι απλά και βλέπεις. Πιο μαζεμένος ο κόσμος είναι τώρα, ναι. Πάντως, μεγάλα τραγούδια ομολογώ ότι δεν βγαίνω. Δηλαδή, σαν τα τραγούδια αυτά που λέμε ακόμα και σήμερα, του 50, του 60, ήταν αλλιώς. Ιστορία με αμαρτία μου. Υπάρχει άλλη ιστορία με αμαρτία μου εκεί. Δεν θα βγει αγάπη μου, άλλη ιστορία. Γιατί δεν θα βγει, πες μου. Και κάθε για βασίλεμα και παράνομη αγάπη. Για να κάνω άτακτη ζωή.
Όλα αυτά πού να βγουν, αγάπη μου τώρα. Τι φταίει και δεν βγαίνουν αυτά τα τραγούδια όμως, πες μου. Δεν υπάρχουν πια δημιουργοί, νομίζω, δεν υπάρχουν φωνές πια για να τα πούν. Τι γίνεται. Και φωνές δεν υπάρχουν να τα πούνε. Δεν ξέρω αυτά τα νέα παιδιά τι θα αφήσουν. Είναι στιγμές που κάθεσαι σπίτι σου, βλέπεις τηλεόραση, ξέρω εγώ. Ναι, στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Βγαίνουν κάτι άφωνοι, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Τα έχω χαμένα, μα το Θεό. Μ' αρέσει πάρα πολύ και ο Σπυράκος. Ο Σπύρος Σπυράκος. Ναι. Ο Δασκουλίδης τώρα για αυτό το παιδί μαζί, ναι. Ο Ρέμος. Αυτά είναι εντάξει, ωραία τα παιδιά, φωνάρες. Λαϊκές φωνές. Ο Τριαντάφυλλος. Καλός είναι κι αυτός. Ωραίος είναι. Μάλιστα, με ένα δίσκο γι' αυτός. Και ωραίο παιδάκι είναι. Τι να υποθέσω τώρα. Τι να πω πάλι, μην δεις μικρό παιδί, να μην πεις κάτι. Είπα ότι είναι ωραίο παιδί, το ωραίο δεν το πω, το ωραίο είναι. Τι... Πάντως να, πολύ με μικρό. Και εδώ το μπουζούκι που παίζει, ωραίο παιδί, το είδες. Εσύ το είδες. Εσύ το είδες, το μωμένο. Έλα, σταμάτα και εσύ, σταμάτα. Σε λίγο θα έρθει πάλι από εκεί και θα τραγουδήσει. Πάντως εσύ έχεις διασκεδάσει και πολύ μεγάλους πολιτικούς. Ναι. Ο συγχωρεμένος Αντρέας Παπανδρέου, πια τρελός και παλαβός μαζί σου. Τι έχεις να πεις για αυτά τα τρομερά ζεμπέκικα που χώρισες. Τι να πω. Έχω ωραίες αναμνήσεις. Θέλω να μου πεις πώς ήταν στο γλέντι του. Δηλαδή τα ζεμπέκικα αυτά που χώρισες. Πάρα πολύ ωραία. Σηκωνότανε, χόρευε, μου φιλούσε τα χέρια, με φιλούσε και κάθονε πάλι στο τραπέζι. Κύριος. Εγώ δηλαδή τον αγαπούσα πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Το λάτρευα. Πώς ένιωθες που τραγουδούσες? Μεγάλη προσωπικότητα. Μεγάλη προσωπικότητα, σίγουρα, αναμφίβολη. Που δεν πρόκειται να ξαναβγεί, τελείωσε. Εσύ πώς ένιωθες που τραγουδούσες αυτό? Πώς ένιωθα? Ένιωθα πολύ ευτυχισμένη που ήμουν δίπλα στον Παπανδρέου. Και στις δύο του τις γυναίκες, και στη Μαργαρίτα και στην Δήμητρα. Στη Δήμητρα? Όχι, και αυτή, πολύ καλή, πολύ ωραία. Ποια ήταν η γνώμη σου για τη Δήμητρα, ποια είναι η γνώμη σου για τη Δήμητρα? Εγώ νομίζω ότι του έδωσε και ζωή αυτή. Με όλα αυτά που ακούγονται, που λέγονται, εσύ πώς? Έλα, μωρέ, πια το παρακάνανε, πια. Συνέχεια πια τη χτυπάνε, λες και. Τέλος πάντων. Όχι, εντάξει, εγώ νομίζω ότι πάρα πολύ ωραία του φερότανε, γιατί λίγο. Τους έζησα από κοντά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θα ήθελες να κάνεις στη ζωή σου και δεν έκανες? Όχι, όχι, είμαι γεμάτη. Έχω κάνει την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Τι θέλω από τη ζωή μου, εντάξει. Η καριέρα... Και τώρα ένα μπέδαρο θα βρω. Πάλι? Αμέ, γιατί πάλι? Κάθε φορά, κάθε μήνα μου λες για ένα πέδαρο. Όλο πέδαρο έχεις και όλο τι γίνεται. Αλλάζεις κάθε... Κάθε μήνα μου τα αλλάζεις. Όχι, ωραία. Κάθε μήνα. Εσύ στη ζωή σου έχεις κάνει σκάνδαλα, γενικά. Δηλαδή, υπήρξε μια περίοδος στη ζωή σου που άρχισε να ασχολούνται όλος ο τύπος μαζί σου για κάτι που έχεις κάνει, δεν ξέρω, για τα ερωτικά σου, για οτιδήποτε. Για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Πάντα, τα σκάνδαλα. Μωρέ, πάντα. Και σκάνδαλα να μην κάνω. Σκάνδαλο που έχεις κάνει δεν το έχει κάνει άλλο. Δεν το συζητάω. Αλλά λέω γενικότερα. Ένα ειδικότερα μάλλον. Κάτι που να πούμε ότι αυτή τη ζωή της Ρίτας πρέπει να την κάνουμε ταινία, ρε παιδί μου. Όχι, τίποτα. Έχεις ιστορία μεγάλη. Έχει ιστορία μεγάλη. Έχω... Όχι, δεν είχα σκάνδαλα τόσο πολύ μεγάλα. Ας πούμε τώρα λένε ότι η Ιβάνα Μπάρπα θα σαρκώσει το ρόλο, το πρωταγωνιστικό ρόλο, θα σαρκώσει την Κέτι Γκρέι. Η ζωή της Κέτι Γκρέι, ας πούμε, ήταν τόσο ταραχώδης που... Α, μπορεί, εκείνη είναι. Είναι και λίγο πιο μεγάλη από μένα και... Είναι μεγάλη, ναι. Και τούλα μου, σε αγαπώ πάρα πολύ. Εσένα ποια ηθοποιός θα ήθελες να σε σαρκώσει? Καμία. Στον κινηματογράφο. Καμία δεν μπορεί. Καμία δεν θα μπορέσει. Έλα, η Άννα Μαρία. Η Άννα Μαρία που σου άρεσε και που... Η Άννα Μαρία μπορεί, ναι. Αμέ. Εντάξει. Άννα Μαρία, ακούς. Νέος στόχος τώρα πια. Ωραία. Με ποιον επώνυμο θα ήθελες να έχεις σχέση, ας πούμε, να κάνεις κάποια σχέση? Παράδειγμα με τον Αβραμόπουλο. Για πες μου. Κούκλος είναι. Καλός είναι. Κούκλος, ρε παιδιά, κούκλος. Αν ο Αβραμόπουλος είναι κούκλος, εγώ τι είμαι? Ωραίος. Κάτσε τώρα, ρε, μην είμαστε υπερβολικοί τώρα. Μην είμαστε υπερβολικοί. Κούκλος ο Αβραμόπουλος είναι ένας ωραίος άντρας. Ωραίος άντρας. Αλλά δεν υπάρχει ζήτημα σύγκρισης. Είναι άντρας, αγόρι μου. Γιατί τι υπονοείς, ότι εγώ τι είμαι? Όχι, αγάπη μου, εσύ.
Δεν είπα για σένα, αγάπη. Για να φύγω, να φύγω. Μα δεν είπα για σένα, παιδί μου. Μα σου λέω τώρα, μου λες κούκλος. Δηλαδή, εγώ τι είμαι, σου λέω. Αν χαρακτηρίζεις κούκλο τον Αβραμόπουλο, εγώ τι είμαι. Και εσύ είσαι κούκλος. Αχ, για πες μου, Κωνσταντίνος Καζάκος, μικρός. Ωραίος. Καλός. Βαλτινός. Και είναι και φίλος μου, καλό παιδί. Ωραίος. Ο Παπαδάκης. Ποιος από τους δύο? Άλλος πέδαρος αυτός. Ο Νίκος Παπαδάκης. Ο Νίκος. Ή ναι. Ο Γιώργος Παπαδάκης που κάνει το πρωινό. Καλέ, ο Νίκος. Είναι μικρός όπως αυτός. Αυτός είναι μικρός, δεν είναι για όχι, είναι μεγάλος για μένα αυτός εδώ. Α, εντάξει. Λοιπόν, είσαι δυναμική. Πάντα υπήρξε δυναμική. Είναι στη ζωή. Πάρα πολύ δυνατή. Πάρα πολύ. Έχεις περάσει άσχημα χρόνια δηλαδή. Χρόνια άσχημα. Πολλά. Φτώχεια δεν μπορεί να έχεις περάσει εσύ. Πείνα. Πείνα. Βεβαίως. Και πώς την αντιμετώπισες, Ρίτα? Μπορεί να έχεις ακούσει που το έχω πει πολλές φορές ότι εγώ και στα σκουπίδια έχω δουλέψει. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Τι έχεις δουλέψει και στα σκουπίδια? Βεβαίως. Δηλαδή μάζευα στα σκουπίδια με τη διαλόγη. Ματέρι, ναι. Ναι. Είχα παιδιά μικρά και δεν μπορούσα. Μετά θέλω να συμμετείχω πάλι. Να θυμηθώ. Είχα πολύ μικρά παιδιά και έπρεπε να τους φέρω το γάλα. Να μην τους λείψει τίποτα. Ναι. Αλλά δόξα τω Θεώ. Έλα γλυκιά μου. Συναχωριέμαι. Γιατί? Δεν μετανιώνεις γιατί? Όχι, δεν μετανιώνω. Δόξα τω Θεώ. Τώρα είμαι πάρα πολύ καλά. Και τα παιδιά σου δεν λείπει τίποτα? Τα παιδιά μου, η ζωή μου. Και τα εγγόνια μου. Και τα εγγόνια σου. Δεν θέλω να συγκινήσει, δεν θέλω εντάξει, παρά να συγκινούνται σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εντάξει, αγαπητέ. Μην μου δακρύζεις. Εντάξει. Το μικρό το γονάκι σου θα το βγάλει στο τραγούδι. Ποια την μικρή, τη Ρίτα. Τη μικρή, τη Ρίτα. Μακάρι να πάρει τη φωνή μου. Πόσο χρόνο είναι? Τώρα είμαι στα 6. Στα 6. Να σου ζήσει. Να σου ζήσουν όλοι. Ευχαριστώ. Πάρε τη φωνή σου, ε. Και εγώ και ένα γονάκι, ένα γόρι. Είναι τώρα μπήκε στα 2. Mm-hmm. Ένα κούκλο. Και θες να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα? Δεν είναι σκληρό το επάγγελμα? Ναι, πάρα πολύ σκληρό. Πάρα πολύ. Απ' την άλλη όμως θέλεις οι εγγονείς σου να ακολουθήσουν. Μακάρι, να γίνεις σαν και εμένα όμως. Να πάρει το, έχει πάρει και το όνομά μου. Uh-huh. Να πάρει και την αξία μου και να ανέβει ψηλά κι αυτή. Μίλα μου, μην νομίζεις. Ένα σε ξέρουν όλοι, σε αγαπάνε όλοι. Μα δεν χρειάζεται να είσαι εδώ. Και εγώ αγαπώ. Είναι γνωστό ότι έχεις τον κόσμο φωνή, τον είναι γνωστό ότι έχεις μεγάλη καρδιά. Καλή καρδιά. Και εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο. Και ξέρετε κάτι, κυρίες και κύριοι, που θέλω να πω τώρα εδώ για να ξεκουράσω και τη Ρίτα. Για να δεν θέλω να μου συγκινείτε. Η Ρίτα κάποια στιγμή χρειάστηκα. Ήταν άρρωστη. Εμένα έπρεπε να βγάλω εκπομπή την επόμενη μέρα. Ακριβώς το προηγούμενο βράδυ μου ακύρωσαν. Μου ακύρωσε κάποια πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Και η Ρίτα, αν και άρρωστη, ήρθε στην εκπομπή, την πήρα τηλέφωνο, της λέω σε χρειάζομαι. Και ήρθε και μου κάλυψε το πρόγραμμα και πήγε και πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν το κάνει οποιοδήποτε. Και να πάρει κάποιο καλλιτέχνη για να είσαι σε κάποια εκπομπή και να σου πει ότι με ειδοποιεί τελευταία στιγμή και εγώ δεν μπορώ ή έπρεπε να με ειδοποιήσει τρεις μέρες πριν. Και εσύ το ήξερες ότι ήρθες να αντικαταστήσεις κάποια άλλη. Ναι. Που ναι. Απλά και μόνο θέλησε να το αναβάλει. Και ήρθες άρρωστη. Δεν πειράζει. Εκεί φαίνεται η αξία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ακούσαμε δύο καινούργια τραγούδια, θα ακούσουμε κι άλλα. Τώρα θέλω να ακούσουμε μερικά τα παλιά σου τραγούδια, βέβαια, να μας θυμίσεις όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες. Εγώ θα ήθελα όμως να πω ότι τον καινούργιο σου δίσκο, αυτός που έχει γράψει μουσική και στίχους είναι ο Γρηγόρης Μακρύδης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι καινούργιος. Είναι καινούργιος και εσύ προτίμησε να κάνεις αυτή τη στιγμή μια δισκογραφική δουλειά με νέα άτομα. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή, γιατί ξέρεις τι, παίρνω καλές κριτικές από παντού, ότι είναι πάρα πολύ ωραίος δίσκος. Θα μπορούσε να κάνεις βέβαια μια δισκογραφική δουλειά με τον Φίβο ή με τον Καρβέλα που ήταν δεδομένη επιτυχία, που αυτή είναι πολύ μεγάλη. Του Καρβέλα έχω κάνει εγώ. Το ξέρω ότι έχεις κάνει. Αλλά θέλω να πω ότι μπορεί να ξανακάνεις. Εγώ ήμουν η πρώτη που τραγούδισα τραγούδια του Καρβέλα. Ποιο? Το κοντό με τη γραβάντα, το σώσε με. Έχω πει πολλά τραγούδια του. Πολλά και τα οποία έγιναν και πολύ μεγάλες επιτυχίες. Θα μπορούσε λοιπόν να ξανακάνεις κάτι ανάλογο τώρα και να κάνεις πάλι επιτυχία. Αλλά ήταν ο εύκολος δρόμος σου αυτός για σένα. Εσύ προτιμήσε ένα νέο παιδί. Νέο παιδί, βέβαια. Νέο άκουσμα τελείως. Πρέπει να βγαίνουν νέα παιδιά όμως. Στηρίζεις τους νέους. Βέβαια. Όταν έχουν αξία. Όταν έχουν αξία, ναι. Ωραία. Πάμε. Γιατί ο Σταύρος ο Βουρής περιμένει τώρα για να τραγουδήσετε μαζί παλιές αγαπημένες επιτυχίες. Πάμε παρέα. Πάμε. Έτσι. Πάμε λοιπόν.
Έλα, γλυκό μου. Το είχα πει πως αν τύχει κι εσύ να με προδώσεις, καλύτερα να με σκοτώσεις. Δεν θα ήθελα να ζω. Τώρα μου λες πως η αγάπη που μου είχες πια τελειώνει, σαν το χιόνι που λίγο λίγο λιώνει. Μα σε παρά τώρα που πια δεν μ' αγαπάς. Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Αν η ζωή με ένα μαρτύριο. Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς. Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς. Το πιωτό της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός που δεν λαχτάρισε να πιει αυτή τη γλυκά της κλεμμένης ευτυχίας. Λίγο πολύ όλοι την έχουμε γευτεί. Θα σε βάλω για κριτή, γιατί δεν έχεις το δικαίωμα αυτό. Ήμουν στην άκρη του γκρεμού, μαζί ξενύχταγες αλλού. Όταν ζητούσα κάποιο χέρι να πιαστώ. Αν κάνω τάχτη ζωή, δίκως μου είναι λογαριασμό. Να με κατηγορείς για μένα άξιος κριτής είναι μονάχα ο Θεός. Αν κάνω τάχτη ζωή, δικός μου είναι λογαριασμός. Πάντα για πέδαρους μιλάς και πάντα είσαι αιχμαιότατη όσο ποτέ. Μου ίδρωσες. Μου ίδρωσε το κορίτσι. Θα έρθεις να πάμε μαζί στο Μέγαρο. Δεν ξέρω, να έρθω. Πάμε μαζί. Πάμε μαζί, αγόρι μου. Πάμε παρέ. Άμα με θέλεις εσύ μια φορά, εγώ σε θέλω χίλια. Πάμε μαζί, μαζί. Μαζί, μαζί. Μέχρι να πάμε όμως εμείς στο Μέγαρο τώρα, εσείς δείτε αυτό που ακολουθεί, αλλά αμέσως μετά πάλι εδώ, γιατί δεν τελειώσαμε ακόμα. Ναι, ένα περίεργο πράγμα, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, έχουμε κι άλλο πράγμα. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, σε λίγο.
Επιστροφή στο Φύσηξε λοιπόν με τη μεγάλη Ρίτα που μας τραγουδάει και μας θυμίζει παλιές επιτυχίες και όχι μόνο. Περνάς καλά. Εγώ αυτό θέλω να ξέρω. Πάρα πολύ ωραία. Περνάς καλά στην εκπομπή ή σε κουράσαμε? Καθόλου. Σε ταλαιπωρήσαμε λιγάκι? Καθόλου, αγόρι μου. Εγώ πάντως θα ήθελα σε περίπτωση που σε έχω ταλαιπωρήσει να σε αποζημιώσω με ένα μικρό δωράκι που σου έχω. Εδώ. Και για να αγαπήσω την πλάτη μου τώρα. Άνοιξε το πρώτο να πει. Σκίστο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι μου έχεις μέσα. Κανένα πρόβλημα. Άνοιξε το. Λοιπόν, αυτό είναι φτιαγμένο από κάποια παιδιά με ειδικές ανάγκες από το κέντρο αποκατάστασης τέτοιων ατόμων. Ευχαριστώ. Παιδιά με ειδικές ανάγκες και είναι φτιαγμένο για σένα. Από εδώ. Ελπίζω να σου αρέσει. Είναι κάτι που. Κάτι διαφορετικό που θέλεις να σου κάνουμε. Πόπο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δείξουμε. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Σ' αρέσει? Μ' αρέσουν οι εικόνες, ναι, γιατί έχω πάρα πολύ στο σπίτι μου. Για τη Ρίτα μας. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Έχουμε βέβαια δώρα και για εσάς, για τους τηλεθεατές. Λοιπόν, δείτε τι μπορείτε να κερδίσετε αν έρθετε κι εσείς εδώ, στο Φύσηξε. Σχεδιάζετε το σπίτι σας και τα υπολογίζετε όλα. Πάρα πολύ ωραία. Μισή ώρα. Μισή ώρα γεμάτη Ρίτα. Εμείς περάσαμε καλύτερα και ήταν πολύ μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, αλλά θέλω να αρχίσω να πεσέω, με τα παιδιά όλα. Θα έρθω. Δεν μπορείς να μην κάνεις και στο φινάλε τη διαφήμιση σου, δεν σε πιάνει. Θα έρθω. Γιάννης Βασιλείου, Κέρυτα Σακελαρίου, Ρίτα Σακελαρίου και Γιάννης Βασιλείου στο ABC. Θα έρθω οπωσδήποτε και θα πούμε για να κάνουμε για πάντα για την εκπομπή. Εντάξει. Μην ξεχάσω, ξέχασα τη Συμμαχίδου. Παιδιά, συγγνώμη. Βλέπεις, η Ρίτα όλα τα λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας σήμερα στο Φύσηξε. Να σας πω, καλά περάσαμε, έτσι δεν είναι? Την άλλη εβδομάδα μας ξεχνάτε. Κάθε Τετάρτη βράδυ, 10 η ώρα, εμείς εδώ.